Κύριε και κύριοι, φίλε και φίλε του. Φίλε και φίλε. Ένα μόνο βλέπει, γεια σου Κωστά, τι κάνεις. Φίλε και φίλοι του αθλητισμού, φίλε και φίλοι του μπάσκετ, φίλε και φίλοι τη Λίγκα Μπασκετάκη. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση. Πιο συγκεκριμένα την αναμέτρηση μεταξύ Respect και Phoenix BC. Phoenix BC προέρχονται από ήττα με 65-72 έναντι στην Ουσία του Τσόνια. Είναι μία φορμαρισμένη ομάδα, βρίσκεται στο 6-3. Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από ήττα, ενώ υπάρχουν οι πρώτοι πόντοι για τους Respect που καταφωνεί. Οι Grizzlies και τους Respect έχουν 9-0. Είναι η μοναδική ομάδα που παραμένει αίτητη στη Development League μαζί με τους Μπασκετόσαυρους σε διαφορετικό όμιλο. Πέφτει η πρώτη πόλη μέσα στη ρακέτα και για τους Phoenix τώρα. Ο Λίζος πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, υπάρχει rebound. Άβολη σιωπή από τον speaker. Τώρα θα υπάρξει επαναφορά για τους Phoenix. Τώρα δούμε. Ο Σακύρος. Ο Λυκίδης. Πάει μπάλα στον ψηλό μέχρι μέσα. Το στοχίζει αυτός. Στο Κλέμπος, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις προηγουμένως. Μπορείτε να τις βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. Για το επερχόμενο παιχνίδι, τότε επερχόμενο, τώρα νυμ παιχνίδι, δεν μπορεί να υποθεί αυτό. Ο Αξάς για τους Respect μας έκανε κάποιες δηλώσεις από μέρους του για τους Respect. Μας ο κύρος θα πάρει το screen, τον Ρίδα τώρα απέναντί του, υπάρχει η μπάλα, θα πάει τον Βασιλείου. Ένα lay-up απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο. Θα δικαιώσει τον Φελουκίδη, 4-4. Σας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, λαμβάνοντας μια πολύ ωραία πάσα στην κίνηση. Όμορφο μπάσκετ και ψηλό σκορ σε αυτά τα 1-45. Ο Γεράκης, Μασαργύρος κοντά στον Ανδρεάδη απέναντί του. Με πιο ψηλό σχήμα η Phoenix. Jump shoot τον έπαιξε στις τρίπλες, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σκλέπο. Σκλέπος απόψε ενδέχεται και αναμένεται να κυριαρχήσει στις δύο ρακέτες. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει ο Καλογεράκης. Τώρα θέλει να τρέξει ο Τέισον στην κίνηση. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Χατζάκη. 8-4, double score στον Καρίνα. Καλογεράκης. Λουκίδης με τον Αξά απέναντί του, θα πάρει το screen, δεν υπάρχουν αλλαγές, Αξάς τον ακολουθεί, τώρα θα αλλάξει, καθώς πήγε μέσα στη ρακέτα ο αντίπαλος. Υπάρχει προσπάθεια για rebound και τελικά θα το πάρει ο Χατζάκης. Έκανε μια προσπίση για baseball pass, ο Αξάς είχε βγει στην απέναντι πλευρά, τζίνησε για 3, άστοχος. Αξάς το rebound, πάει να βγάλει μια πάσα στον Ρίδα, δεν θα καταφέρει. Στον Αμυρίδη δηλαδή. Άλλαξα λίγο το όνομα. CIA έπρεπε να δουλεύω. Τζίμι, σου διατρής αστόχησε προηγουμένως. Τώρα θα ευστοχίσει από την κορυφή, είναι καλό τώρα. 11-4 με τη συμπλήρωση 3 λεπτών στην αναμέτρηση. Καλογεράκης. Στον Μολίδο απέναντί του. Φτάει η γραμμή των τριών πόντων, θα εκτελέσει, θα αστοχίσει. Βασιλείου. Αξάς από την αριστερή τέργα θα βγάλει μια πάσα στον Αμυρίδη. Αξάς τραγουδιστής εκτός γηπέδου, μαέστρος εντός γηπέδου. Κάπως έτσι πάει η φάση. 13-4. Οι Respect έχουν χτίσει μια διαφορά 9 πόντων στα πρώτα 3,5 λεπτά. Πάρει ένα screen, δεν υπάρχουν αλλαγές. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό να παίρνει screen πάλι στον Αξά. Με τον Αξά αντίπαλο και ο Αξάς να μην αλλάζει. Στον παίκτη του Βασακύρος, σου για 3. Κόντρα στο απλωμένο χέρι του Πολίζου, άστοχος. Θέλει να τρέξει τώρα ο Αξάς. Σταυρωτές, πάει να βγάλει την πάσα στον Αμυρίδη, δεν τα καταφέρνει. Κατοχή είναι εκ νέου για τους Respect. Είναι 17 δευτερόλεπτα τώρα. Τζάκης στο για 3, άστοχο, την μπάλα μπήκε και βγήκε. Ο Αμυρίδης θα πάει στο σκόρι μπάουλ. Καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο, σκοράρει άλλους 2 πόντους, 15-4.
Σιδεράκης. Ως ο κύριος. Ωραία πάσα. Υπόγειο lay-up. Δεν θα δικαιώσει τον Παπαβασιλείου, ο οποίος θα χάσει. Τζίμι θέλει να βγάλει την πάσα στον Αξά. Θα γίνει φανταστική προσπάθεια. Φανταστικό teamwork από τους respect. Με τελικό αποδέκτη τον Μυρίδη. Άλλαξε την μπάλα στα 4 πέμπτα της ομάδας που βρίσκεται στο παρκέ. Τέσσερις παίκτες συνεργάστηκαν αστραπιαία, πάρα πολύ γρήγορα. Η μπάλα θα πάει ξανά στη ρακέτα, ωραία πάσα στον Μπαστακύρο στα 1 δευτερόλεπτο καθώς τέλειωνε η επίθεση. Καλή επίθεση, με καλό time management. Τζίμι δεν θα πάρει το shoot. Shoot για 3 στο Αξάς. Ούτε αυτό θα ευτοχίσει. Μασακύρος πάει μέχρι μέσα. Ενδεχομένως θα ήθελε να πάρει φάουλ και τα κατάφερε. Κίδης. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Χατζάκη. Ο Κίδης έχει τώρα την ευκαιρία να στοχεί στην πρώτη να αυξήσει το ενεργητικό της ομάδας του. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ που είδαμε στο παιχνίδι. Ένα ακόμα indicator για το πόσο ανοιχτό είναι το παιχνίδι που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Έστω στη δεύτερη. Ο Φελουκίδης. 17-5. Διαφορά στους 12. Μέσα ο ξένος. Ο Μυρίδης. Στα 13 δευτερόλεπτα μπερδεύονται οι παίκτες των respect. Σουτ για 3, εύστοχο όμως. Τον ξένο. Έχει σηκωθεί ο Μολυβιάτης και ξεσταίνεται σιγά σιγά από τους respect στον πάγκο. Κάνει κάποιες διατάσεις. Ενδεχομένως να περάσει και να αλλάξει κάποιον ψηλό. Έχει μυθικό rebound. Και τώρα ο Αξάς θα πάρει την μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ένα λάθος για τους respect. Σκορ μετά από 6 λεπτά είναι στο 25, quadruple σκορ στην Sonic Arena. Ένα ακόμα screen θα δώσει ο ψηλός. Πάλι δεν άλλαξαν οι άμυνες του respect. Ο Μυρίδης πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, καθώς ο προσωπικός του αντίπαλος Βασακύρος είχε πάει για το κλέψιμο. Πούσαρε λίγο παραπάνω από ότι έπρεπε, όπως αποδείχθηκε. Βασακύρος. Τώρα θα πάει στην κορυφή, σου για 3, άστοχος. Ο Παπαβασιλείου ήταν σύγχρονος ψηλός, σουτάρι και τρίποντα. Αξάς. Ανάμεσα σε 2, ανάποδο lay-up, μέσα! Φανταστική προσπάθεια του Γιώργου Αξά. Πολύ δύσκολη. Ανάποδο lay-up με αλλαγή κατεύθυνσης ανάμεσα σε 2 αντιπάλους. Σκλέπος, Αλογεράκης. Μέχρι μέσα θα στοχίσει αυτή τη φορά. 24-5 παραμένει. Μυρίδης. Μέχρι μέσα. Μάστηκα για κάτι πάρα πολύ εξεζητημένο. Περίμενα ο Μυρίδης να κάνει ανάποδο lay-up, έτσι όπως πήρε την μπάλα σε εκείνη την φάση. Η πρόθεσή του ήταν να βγάλει πάσα, την έβγαλε, αλλά η μπάλα βγήκε εκτός. Όχι, σας τα λέει με τον ρεφ. Η κατοχή είναι για τους respect με 14 τώρα. Θυμίζουμε, έχει γίνει μόλις ένα φάουλ στο παιχνίδι. Ξένος. Μυρίδης με αρκετό χώρο μπροστά του, το εκμεταλλεύεται, στο για 3 άστοχος. Υπάρχει rebound. Από τον Τζαφέρη. Ο Σακύρος. Σουτάρι φωνάζει ο Δήμιο του Μπάγκο. Εντυπωσιακό μπλοκ από τον Αυδίδη. Είχε κόντρα σε όλους ο Κάρτον Φίνιξ. Υπάρχει λάθος όμως. Λάθος στο λάθος. Ξανά η μπάλα για τους respect. Ο Σακύρος δεν θα πάρει την μπάλα, δεν θα πάρει την μπάσα, η μπάλα θα βγει εκτός. Είναι για τους Phoenix. Ξας θα περάσει εκτός. Ο Τρούδης θα τον αλλάξει.
ένας ακόμα guard, ενώ υπάρχει η σούτ για 3 από τον Μασακύρο έστοχο. Τώρα θα δυσκολήσουν από τους 5 δικούς τους πόντους η Phoenix. Η μπάλα χαμηλά στη ρακέτα, είναι έστοχος ο Χλατζής. 26-8. Έχουμε περάσει τα τελευταία 1-35. Και να βγάλει μια πάσα, αλλά μπάλα πήγε μόνο εκεί που ήταν παίκτης. Τον respect ο Μολυβιάτης. Κατοχή ξανά αλλάζει, Μασακύρος. Ένας γκάρντ ο Μασακύρος που έκανε πολύ καλό παιχνίδι ενάντια στους Super Seattle Sonia μερικές μέρες πριν στο Μαντουλίδη College. Σωματοποιητήθηκε με 7 πόντους που αναλαμβάνουμε, 65-72. Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, πραγματικά. Ξένος. Υπάρχει φάουλ επιθετικό που χρεώνεται στον ξένο. Δεύτερο φάουλ των respect. Κανένα φάουλ για τους παίκτες του Φίνικα μέχρι στιγμής. Τελευταίο λεπτό για την πρώτη περίοδο. Μασακύρος. Ωραία πάσα, πήγε μέχρι μέσα, τράβηξε αρκετούς παίκτες πάνω του ο Σελουκίδης. Η μπάλα δεν θα μπει μέσα από το σου του Τζαφέρη, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound, Καλογεράκης. Βασιλείου. Στα 5 δευτερόλεπτα στη weak side βρέθηκε ελεύθερος και το πήρε. Αστόχησε ο Καλογεράκης. Blockout πάνω για ο Τσάς, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο. Αμυρίδης θα επαναφέρει. Πετρούδης θα κατεβάσει. Παίζουμε με ένα πιο ψηλό σχήμα η respect τώρα. Πολυβιάτης. Πάρει το screen, είναι με κοντύτερο αντίπαλο μπροστά του, αλλά έκανε λάθος πάσα. Με τελικό επίδοξο αποδέχεται τον ξένο, η μπάλα δεν θα πάει σε αυτόν. Η μπάλα θα βγει. Μασακύρος. Θα βγάλει την πάσα σε δεύτερο χρόνο. Το τέλος της πρώτης περίοδου. Μπάλα έχει πάρει στον Παπαβασιλείου, αλλά οι παίκτες των Phoenix δεν είχαν αντιληφθεί τον χρόνο που τελείωνε. Τελικό σκορ 26-8 μετά από 10 λεπτά. Οι respect παίζουν το παιχνίδι που παίζουν και τις προηγούμενες 9 φορές που έχουν κερδίσει στην Development League. Παίζουν γρήγορα, παίζουν πολύ ομαδικά. Χαρακτηριστική φάση η προηγούμενη στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Πιάνομαι λίγο διάβαστος. Όπως την άχει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχιση του παιχνιδιού, για την δεύτερη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για το δεύτερο δεκάλεπτο της εν λόγω αναμέτρησης. Ναι, εν λόγω, γιατί υπήρχαν πολλές πιθανότητες να βλέπουμε δύο αναμετρήσεις στη σειρά. Υπήρχε ένα ακόμα γήπεδο πέρα από αυτό. Anyway. Πρώτη κατοχή για τη δεύτερη περίοδο είναι για τους respect. Jump shoot εύστοχο, δικαιώνει τον Γλατζή. Με παθημένο τον Γκάζι συνεχίζουν και τη στη δεύτερη περίοδο οι respect. Στα κύρω σου για 3-1 σου θύμισε NBA με το πόσο γρήγορα πάρθηκε. Δεν κατάφερε να τιμωρήσει την κακή transition άμυνα των respect. Jump shoot εύστοχο, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μολυβιάτη, 38. Ο κύριος. Screen. Υπάρχει το τρίτο φάουλ που έχει γίνει στο παιχνίδι και τα τρία φάουλ που έχουν συμβεί είναι από τους respect. Οι Phoenix μετά από 10 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ, ούτε αμυντικό ούτε επιθετικό. Μια πάσα σε δεύτερο χρόνο, θα βρει τον τελικό αποδέκτη της, αλλά ο Αξάς ήταν εκεί για να στείλει την μπάλα εκτός. Η μπάλα κατοχή είναι ξανά για τους Phoenix με 4,2. Θα πάρει την μπάλα ο Τζαφέρης, στα 2 δευτερόλεπτα Καλογεράκης βρέθηκε ελεύθερος του για 3 με ταμπλό άστοχος. Αξάς και... Οκ. Μασακύρος.
jump shoot. Άστοχο. Θα πάει χαμηλά, Ξάς. Ένα ανάποδο lay-up, περίμενε την μπάλα. Το έκανε. Το ήθελε, το έκανε. 32-8. Ένα ανοιχτό παιχνίδι. Βασακύρος σου για 3, σας το έξω προηγουμένως, θα το χύσει και τώρα. LeBron το rebound. Το δικιά της LeBron θα πάει μέχρι μέσα. Ωραία πάσα, δεν θα την μετατρέψει σε assist. Ο Πετρούδης. Υπάρχει μπάλα εκτός, πολύ δυνατή πάσα. Χατζάκης σταματάει, βρήκε τείχο απέναντί του τον Γεράκη. Στα 8 δευτερόλεπτα LeBron θα συνεχίσει. Τον Μολυβιάτη. Κασακύρος. Πάσα. Jump shoot. Άστοχο, παραλίγο να μπει αλλά δεν μπήκε. Καλογεράκης. Πάει καλά. Κασακύρος. Βρέθηκε πολύ ωραία ελεύθερος. Το πήρε σαν πέναλτι. Ήτανε αυτό. Ευστόχησε. Καπελουκίδης. Χατζάκης. Για 3 έστοχος, παρά το γεγονός ότι τα spacing της ομάδας του δεν ήταν πολύ καλά, η επίθεση δεν ήταν πολύ καλή, ο Ξάς ήταν ακριβώς πίσω του. Ένα μικρό τρενάκι δημιουργήθηκε από δύο παίκτες των Respect. Πάρει ένα screen, δεν θα το εκμεταλλευτεί, δεν ήταν πολύ καλό το screen. Στη γωνία τώρα ο ψηλός της ομάδας των Phoenix, θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει ο Πελουκίδης στην φάση. 5 σερί δική του πόντι. Συγκολλάνε την ομάδα του από τους 8 πόντους στους 13 ενεργητικού. Χατζάκης, υπάρχει σύγκρουση στον αέρα με τον Φελουκίδη, όλα καλά, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Ζαφέρης. Μασακύρος. Πάρει ένα screen, υπάρχουν αλλαγές τώρα, υπάρχουν αλλαγές στην άμυνα. Θα παίξει την τρίπλα τον αντιπαλό του, τον νέο φερθέντα αντιπαλό του ο Μασακύρος. Jump shoot, airball από το Βασιλείο. Υπάρχουν αλλαγές, έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους οι Phoenix. Πολύζος και Ανδρεάδης θα αλλάξουν. Μολυβιάτη, LeBron και Τρούδη αντίστοιχα. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα των Respect. Καταρχήν είναι ξανά για τους Phoenix. Καλογεράκης. Ενδεχομένως θα σκέφτηκε το τρίποντο. Μπορεί και όχι. Μπάλα μετά από μια προσπάθεια να πάει στη ρακέτα θα βγει εκτός. Μπάλα είναι ξανά για τους Phoenix για 10 δευτερόλεπτα. Σουτ για 3. Με μεγάλη καμπύλη, άστοχο. Από τον Παπαβασιλείου. Αξάς στην κίνηση. Πάει μέχρι μέσα σε μια φάση που του αρέσει πολύ να είναι ο τελικός αποδέκτης εθνιδιασμών. 37-13. Μασακύρος θα πάρει την ωραία μπάσα από τον Φελουκίδη. Ψηλός δεν υπάρχει μέσα στη ρακέτα, τώρα θα πάει. Ωραία τρίπλα από τον Μασακύρο, υπάρχουν αλλαγές. Ο νέος αντίπαλός του δεν πήγε πάνω του και του έδωσε την ευκαιρία να φτάρει. Ο Χατζάκης. Ανδρεάδης. Τζαμπσούτ σε δεύτερο χρόνο μετά από μια μικρή προσπίση. Τα βάζει λίγο με τον εαυτό του που αυτό έχει ο Γκατζής. 37-13 παραμένει. Έχουμε περάσει στο τελευταίο μισό της δεύτερης περίοδου. Στην κίνηση ωραία. Η πάσα εντυπωσιακότατο μπλοκ από τον Χατζάκη. Σβήνει τα φώτα στον αντίπαλό του, ο οποίος βρήκε τον διάδρομό του, βρήκε και τον δάσκαλό του όπως φαίνεται. Τελουκίδης. Η μέσα θα αστοχίσει εκ νέου. Η προσπάθεια θα δικαιώσει. Ζαφέρη. Αξάς.
ωραία πάσα πίσω από την πλάτη, η οποία δεν θα... Μέτα θα πει ασίστ από τον Πλατζή, ο οποίος στόχησε. Κάνει τώρα την σχετική κίνηση για αλλαγή. Ξένος και Αμυρίδης ετοιμάζεται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάρα πολύ πληθωρική επίθεση των Respect. Νομίζω αυτή είναι η σωστή λέξη, ναι. Άστοχος σε ένα σουτ, ο Βασικύριος θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Ανδρεάδης. Πολύ ζωσου για τρεις συγκίνηση, άστοχο. Υπάρχει αμυντικό ριμπάτο από τον Θελκίδη, ο οποίος είναι ο παράγοντας χ για τους Phoenix. Θα κερδίσει το φάουλ τώρα. Ένα παιχνίδι με 7 φάουλ. Μόλις το δεύτερο στη δεύτερη περίοδο. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι προαναγγελθείς στις αλλαγές. Θα περάσουν εκτός Γλατζής και Χατζάκης αντίστοιχα. Θελκίδης. Έστωχο στην πρώτη βολή. Και έχει προαναγγελθεί time out από τον πάγκο των Phoenix. Άστοχο στην βολή, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Βασοκύριος jump shoot. Άστοχο από, το ύψος των ελευθερών βολών. Ο Βασιλείος έχει περάσει στον πάγκο. Έχει περάσει στην θέση του ο Σκλέπρος, ο οποίος θα πάρει τώρα rebound. Λυκίδης πάει όλο το διάδρομο. Παίρνει στον Αμυρίδη, έπαιξε καλή άμυνα ο δεύτερος. Ο Λίζος για να βγάλει μια πάσα στον συνήθι ύποπτο τον Αξά. Αλλά θα βγει εκτός. Και είναι για τους Respect. Μετά το time out, το προαναγγελθέν time out, και τώρα θα πραγματοποιηθεί για τους Phoenix, οι οποίοι έχουν τη διαφορά στο μείον 21 για αυτούς 3 και 26 πριν το τέλος. Πήγα να πω μετά από πόσα λεπτά παιχνιδιού, αλλά δεν το βρήκα αρκετά γρήγορα. Στα μαθηματικά δεν ήμουν πολύ καλός. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχιση του παιχνιδιού, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε στην Sonic Arena για την συνέχιση της αναμέτρησης. Η μπάλα είναι για τους Respect. 3 και 26 πριν το τέλος. Αμυρίδης. Στο διατρής από την κορυφή κόντρα στα απλωμένα χέρια του Σκλέπου. Είναι άστοχος ο ξένος. Υπάρχει επιθετικό rebound στα 9 δευτερόλεπτα. Η μπάλα είναι στη γωνία. Ωραίες τρίπλες. Ωραία και η πάσα. Στο διατρής έστοχο. Από τον ξένο. Καλογεράκης. Μπάλα πήγε να τροφοδοτηθεί στον Σκλέπο, αλλά η πάσα ήταν όχι ιδανική. Ένα ακόμα λάθος για τους Phoenix. Ανδρεάδης στο διατρής με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Υπάρχει να σκαμπύλει στην μπάλα από τον Αμυρίδη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή. Ο Βασικύριος πήγε να βγάλει μια φανταστική προσπάθεια, λαμβάνοντας μια baseball πάσα και βγάζοντας μια σκαστή με τη μία στον Καλογεράκη. Η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στον τελευταίο προαναφερθέντα. Η μπάλα είναι για το Respect. Πολύ ίσως. Αυτοδές, έχοντας το Καλογεράκι απέναντί του, Αξάς πάει μέχρι μέσα. Έπεσε κάτω ο προσωπικός του αντίπαλος. Μπερδεύτηκαν Ξένος και Αμυρίδης και δεν κατάφεραν να πάρουν το επιθετικό rebound. Ενδεχομένως, αν δεν μπερδεύονταν, να μπορούσαν. Θα στοχίσει ο Θελκίδης, θα βάζει με τον εαυτό του. 40-16 παραμένει. Ρεάτης κατεβάζει. Αξάς, το deflection, δεν θα πάει μπάλα σε αυτόν. Θελκίδης τρέχει. Ωραία, ωραίες τρίπλες, θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα αρχιστεί στο 2 βολές ο γκάρτς των Phoenix. Έστωχος στην πρώτη βολή. 40-17. Έχουν ένα φάουλ στην δεύτερη περίοδο οι Phoenix. Έστωχος και στη δεύτερη, 40-18. Πολύ ζωστά. Δεν θα κατεβάσει. Γεράσουμε τσίμιλα για τον Ρόγκα. Okay. Οκ. Υπάρχει κλέψιμο.
Τα ονόματα τους έχουν κάτι πως θέλουν να σε λένε. Οκ. Καλουκίδης πάει μέσα, Τζαφέρης, άστοχος, jump shoot. Ένα σκαμπίλι πολύ ωραίο στην μπάλα. Θα βγάλει τελικό νικητή του Phoenix. Θα πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ενιαίο, αν θέλετε, επιθετικό rebound αυτή τη φορά ο Σκλέπος. Ο Σκαμπίλι που πήγε ακριβώς εκεί πέρα που ήθελε της μπάλας. Μέσα ο Σκλέπος αστοχίζει, ξανά επιθετικό rebound. Κάποια στιγμή θα το έβαζε. Βασικά προηγουμένως δεν πήγε ακριβώς εκεί που θα ήθελε να πάει στο καλάθι. Προφίστος. Τέισον. Ξένος, Τζίμι Σουδιά 3 με μεγάλη καμπύλη, εύστοχος. Θέλει τη διαφορά στους 23 μετά το double score στους 40 και 20 πόντους αντίστοιχα. Καλογεράκης. Πρώτα στο Τζίμι απέναντί του. Ενδιαφέρον ματσάπ. Παλαιστού πάει χαμηλά εκεί που κυριαρχεί ο Σκλέπος. Θα κερδίσει τον Αμυρίδη για μία ακόμα φορά. 43-22. Κυριαρχεί ο ξύλος των Phoenix αυτή τη φορά. Και αυτή τη φορά μάλλον. Παλαιστού εκτός είναι... ξανά για τους Phoenix μετά από παρέμβαση παίκτη του Respect. Μέσα κύρος. Σουπιατρής έχοντας τον Τζίμι απέναντί του θα στοχίσει. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να διεκδικήσει το επιθετικό rebound. Θα με δείτε είχε εύκολη δουλειά. Τζίμι. Κάνει την κίνηση ο ξένος, δεν θα πάρει την μπάλα. Τζίμι θα ξαναπάρει. Σουπιατρής από την κορυφή και αυτό εύστοχο. Δεύτερο σερί τρίποντο. 4 δευτερόλεπτα για να δούμε. Πάρει μια πάσα ο Μπασακύρος, θα μετρούσε, ανέβαινε, πολύ καλή προσπάθεια. Τόσο και στην πάσα, τόσο και στην προσπάθεια, είχε προσωπικό του αντίπαλο μπροστά ο Μπασακύρος. Και τον Jason τον πολύζω μπροστά του, όπως και να έχει 46-22 σκορ πρώτου χρόνου. Οι Phoenix έχουν καταφέρει να βρουν κάποιο ρυθμό. Επιθετικά υπολείπονται ακόμα 24 πόντων στο παιχνίδι. Οι Respect κάνουν το παιχνίδι που τους αρέσει, ένα παιχνίδι που τους ταιριάζει πολύ, ένα πολύ ομαδικό παιχνίδι, ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι με πολύ επιθετικό πλουραλισμό στην επίθεση, πολύ πληθωρικό το παιχνίδι, όπως και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιώ και μακρηγορώ ενδεχομένως. Οπότε κάπου εδώ πέρα θα σταματήσουμε για το πρώτο ημίχρονο, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για την συνέχιση του παιχνιδιού. Όλα έτοιμα σε λίγο για την τρίτη δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα και στο μένα που πάλι ξεκίνησα λίγο πιο νωρίς στην αναμέτρηση, μη έχοντας κάτι ουσιώδες να πω. Όπως και να έχει, τώρα θα επιστρέψουν οι δύο ομάδες και τώρα ο Αξάς θα επαναφέρει. Ματζάκης. No look pasta στον Γλατζή. Θα χάσει αυτός όμως. Καλογεράκης Ματζαγύρος. Σουτ για 2, λέει ο ρεφ. Αστοχός, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σκλέπο, ένα ακόμα. Σουτ για 3, αστοχός. Στην κάμερα φαινότανε, φαίνεται ακόμα κόκκινο το πίσω μέρος της φανέλας των παικτών των Respect, καθώς έχουν θέρμανση. Κίνης θα συγκρατήσει την μπάλα και θα βγάλει και στον Καλογεράκη. Καλογεράκης θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει όμως. Αξάς και... Πετρούδης έκαναν ένα race, ένα μικρό race για το ποιος θα πάρει το rebound. Λίκα Πετρούδης το πήρε. Χατζάκης. Έχει κλειστεί μέσα ο Γλατζής, ανέβηκε για να του δώσει ένα screen. Θα αλλάξει τώρα την μπάλα, θα πάρει ξανά, θα στοχίσει. Σακύρος τώρα. Σακύρος βυθίζεται τη ρακέτα ο ψηλός. Θα δώσει το screen, θα το εκμεταλλευτεί ο Σακύρος, θα πάει μέχρι μέσα.
Άστοχος, αλλά υπάρχει rebound, καλάθι και foul από τον Σκλέπο. Πρώτη πόντι για το δεύτερο ημίχρονο είναι για τους Phoenix. Phoenix οι οποίοι έχουν 4 λάθη για 6 assist. Οι respect 8 λάθη για 19 assist. Πήρα λίγο αναχωροκυρισμένα. Είναι στις assist αναφέρονται πρώτες. Καμπζάκης. Πάρει το screen. Έχει υψηλότερο αντίπαλο μπροστά του, παραλίγο να χάσει την μπάλα από το Σκλέπο. Ο Σκλέπος έχει ανέβει ψηλά, πολύ ψηλά. Μπάλα θα βγει εκτός. Παίζουν με ψηλό σχήμα τώρα οι Phoenix. Και με Σκλέπο και με Παπαβασιλείου. Ενδεχομένως γι' αυτό ο Σκλέπος θα πήγε λίγο πιο ψηλά. Ο Σκλέπος θα πάρει την μπάλα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ενδιαφέρον match-up Σκλέπου και Μολυβιάτη. Αρχίζει zone press, θα το διασπάσουν οι παίκτες στον respect. Λουδραξά, σούτια 3, άστοχος την κίνηση. Γεράκης, Μασακύρος. Τζαφέρης καθίσει στον πάγκο, ωραία προσπάθεια, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Βασιλείου, Χατζάκης σου για 3, μετά από ένα βηματάκι πίσω. Step back τρίποντο, θύμισε Mike James. Μπασακύρος φταίγεται στον αέρα, δεν εκτέλεσε, είχε τον Αξά απέναντί του, στον αέρα άλλαξε απόφαση, καλό Γεράκης. Πάρει το screen, θα δώσει στον ψηλό σου για 3, άστοχος όμως ο Παπαβασιλείου. Χατζάκης, διαφορά είναι στους 17 πόντους, Κλατζής θα αστοχίσει. Αλλά θα βγει εκτός, είναι για τους respect. Χατζάκης θα επαναφέρει. Κλατζής ενάντια στον Παπαβασιλείου, ένα υπόγειο lay-up δεν θα μπει. Ο Παπαβασιλείου θα πάρει το rebound. Τώρα Φελουκίδη θέλει να τρέξει. Ας κάτι που τρέχει και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και γενικά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πέρασε πολύ κόσμο. Τελευταίο τον Χατζάκη. Και ρίχνει τη διαφορά στους 15. Δεν έχουν βρει ακόμα σκορ στην τρίτη περίοδο. Αξάς θα συγκρατήσει την μπάλα, ένα running floater άστοχο. Φελουκίδης θα βγάλει την πάσα στον Μασακύρο, ωραία πάσα μετά από μια προσποίηση. Ανάποδο lay-up από τον Χατζάκη. Πολύ καλό ήταν, φωνάζει από τον Μπάγκο Τζαφέρη, συμφωνώ. Αξάς θα χάσει την μπάλα, Φελουκίδης 2-1-2-1, θα βγάλει την μπάλα στον Μασακύρο. Αυτός θα... δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Δεν πειράζει, φωνάζει ο Τζοφέρης, ξανά συμφωνώ. Σουτ για 3, εύστοχος από τον Πετρούδη. 49-31. Αν και ήταν κρίμα προηγουμένως, είχαν τη διαφορά, την ευκαιρία να ρίξουν τη διαφορά του Phoenix. Phoenix οι οποίοι θυμηθούμε παίζουν με 6 παίκτες, διάθεσή τους έρθει 9. Αρχιένα κλέψιμο, τώρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Μασακύρος. Θα σκέφτει προηγουμένως την άφηση στο καλάθι, οπότε δεν είχε μπει μέσα. Χατζάκης, Λατζής, Αξάς. Διπλώνει άμυνα πάνω του και χάνει την μπάλα ο γκάρτς των respect. Καλογεράκης, πάει μέχρι μέσα, άτσαλο τελείωμα. Αξάς θα μαντέψει το rebound. Έχει ανοίξει πολύ ο ρυθμός του παιχνιδιού. Με τις δύο ομάδες είναι αρκετά άτσαλες. Και είναι για μία ακόμα φορά. Η μπάλα θα βγει από τον Φελουκίδη εκτός. Σένο Σαμυρίδης θα αλλάξουν Τζίμι και Αξά. Τζέισον περνάει στη θέση του Γλαντζή. Και Πετρούδης εκτός. Πολλαπλή αλλαγή για τους respect. Για της Λίσον πάει την μπάλα. Ο Μιγιά της Λεμπρόν σου για 3 νόμιζα ότι θα έπαιρνε. Στα 3 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα.
δεν βγήκε η επίθεση. Η μπάλα είναι στα χέρια των Phoenix. Η μπάλα θα έμενε στα χέρια του έτσι κι αλλιώς με την πορεία που πήρε η φάση. Ωραία πάσα, δεχόμενος πίεση από τον Μασακύρο. Τα 10 δευτερόλεπτα. Μασακύρο θα σουτάρει για 3, έχοντας την ψυχολογία με το μέρος που θα ευστοχίσει. 49-36. Βελτιώνεται κάπως το κακό ποσοστό στα τρίποντα της ομάδας του. 3 στα 16 τώρα. Jason βγάλει την πάσα στον Αμυρίδη. Αυτός ακοπεί. Πάρει το rebound από ο Σκλέπος. Φυριώδης ψηλός. Υπάρχει κλέψιμο από τον Αμυρίδη, ο οποίος διάβασε την πάσα που είχε ως τελικό επίδοξο αποδέκτη. Του Παπαβασιλείου μέσα στη ρακέτα. Τζίμισε για 3. Έστοχο και αυτό, Swiss. 52-36, μαχαιριά στην καρδιά των Phoenix, οι οποίοι είχαν βρει κάποιο momentum. Βλέπουν τη διαφορά να πάει ξανά στους 16. Ο κύριος πάρει ένα υποτυπώδε screen, τώρα ένα πιο καλό. Δώσει την πάσα η οποία δεν θα συγκρατήσει ο Σκλέπος. Jason θα κάνει το γύρο step, θα στοχίσει. Άρεσε αρκετά συζητημένα πράγματα στις τελευταίες επιθέσεις οι παίκτες των Respect. Ο κύριος βρέθηκε ελεύθερος. Στους για 3, έστοχος και από την απέναντι πλευρά από την οποία ευστόχησε προηγουμένως. Μασακύρος το έχει πάρει προσωπικά, κουβαλάει εντός εισαγωγικών τουλάχιστον επιθετικά την ομάδα του. Jason, στα προτές με τον Μασακύρο. Αμυρίδης. Πολυγιά της Λεμπρόν, πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει κλέψιμο και κατοχή είναι για τους Phoenix. Μετά από σχεδόν 7 λεπτά έχουν σκοράρει μόλις 6 πόντους οι Respect στην τρίτη περίοδο. Το νεκρό σημείο αρχίζει να μεγαλώνει επικίνδυνα για αυτούς. Σκλέπος γυρίζει, δεν θα κερδίσει φάουλ, υπάρχει επιθετικό rebound. Δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος, Καλογεράκης στο 2-2. Αστοχός. Υπάρχει φάουλ. Τρώνει η άμυνα πάνω του, υπάρχει ξανά φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, διορθώνω. Επιμένει ταχύτητα, υπάρχει παράβαση από τον Τζίμι, ο οποίος διαφωνεί. Αλλαγή κατοχής. Μπάλα για τους Phoenix. Μασακύρος. Πάλι που πάει στον Σκλέπο, ο οποίος θα κερδίσει τον Μολυμπιάτη Λεμπρόν. Αμυρίδης θα γυρίσει, θα στοχίσει, ξέρω το rebound. Ξανά η πάσα στον Αμυρίδη. Με άλλον αντίπαλο μπροστά δεν υπάρχει foul. Κοντύτερο αντίπαλο, 52-41 παραμένει. Πάρει το screen, θα πάει μέχρι μέσα, στον αέρα στέκεται, θα στοχίσει, υπάρχει διπλή τρίπλα. Δύο λεπτά ακόμα για την λήξη της τρίτης περίοδου, Αμυρίδη. Ξένος βυθίζεται μέσα στη ρακέτα, η reverse από τον Αμυρίδη αποφασιστικότατα. Μία ακόμα σκαστή πάσα στο 3 Μολυμπιάτης Λεμπρόν. Άστοχος, Τζίμι πάει σαλισσασμένο σκυλί στην κατοχή. Εκείνος στην κατοχή. Για 3 Βασακύρος άστοχος. Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. 52-41 παραμένει. Κάτι δείχνει ο Ντέιβις στον πάγκο. Δεν κατάλαβε ο Γλαντζής τι έγινε. Ο Λουγιάτης Λεμπρόν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Αχ, ξέρεις, δεν έκανε χειρονομία, δεν κατάλαβε τι είπε. Δεν έκανε την σχετική χειρονομία.
Κατσουκίδης. Μέχρι μέσα βρήκε αμυγός ανοιχτό διάδρομο, τον εκμεταλλεύτηκε και σκόραρε. 54-43. Πολύ καλό management στα φάουλ έχουν οι Phoenix, οι οποίοι παραλίγο να πάρουν την μπάλα με τον Πασακύρο. Σαμυρίδης, τώρα υπάρχει αμυντική ανισορροπία, υπάρχει κόψιμο αλλά με φάουλ για δύο μπολές. 19. Από τον Παπαβασιλείο. Άστοχος στην πρώτη. Κύβης πάει μέχρι μέσα. Θα το γεράσει. Θα χάσει την μπάλα. Ο Λυκιάτης νεπρό θα κλέψει. Πασακύρος παραλίγο να κλέψει στο ίδιο σημείο περίπου. Ούτε σε δεύτερο χρόνο θα καταφέρουν να κλέψουν οι Phoenix. Θα δώσει την μπάλα εκεί που είναι ελεύθερος, αλλά δεν θα πάρει το σούτο ο ξένος. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει δύο αντιπάλους. Καλό φωνάζει ο Αξάς, συμφωνώ. Πολύ επίσης η δικιά μας φωνάζει από τον πάγκο. Ωραία πάσα στον Σκλέπο. Και μόνο για να γίνει ο Ζαφέρης φώναξε τον Πάγκο, ο οποίος κάθεται εδώ και αρκετή ώρα. Πάγκο εκτός αγωνιστικού χώρου. Τελικό σκορ 3 της περίοδου 57-45. Κάνουν πολύ φιλότιμες προσπάθειες οι Phoenix. Βρίσκονται πίσω με 12. Έχουν δει τη διαφορά να είναι πολύ ψηλότερη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στη Sony Carina. Ο Αξάς θα επαναφέρει για την τέταρτη περίοδο για το Respect. Τα λέει λίγο με, τους, με τον ρεφ. Χαμόχελα από τους δύο. Σας θα πάρει τώρα την μπάλα. Σε δεύτερο χρόνο θα τη συγκρατήσει. Ο Λουκ πάσα στον Αμυρίδη. Ωραία. Πάσα ξανά στον Χατζάκη. Χειροκροτείται από τον Αξά η προσπάθεια. Δύο πάει μέχρι μέσα. Το Λουκίδη θα... Θα να πάρει την μπάλα, βρίσκεται ελεύθερος Μπασοκύρος, παιδιά 3, άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Γλατζή, Χατζάκης. Στην κίνηση ο Αξάς, ο συνήθις ύποπτος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Βγήκε μπροστά από τον Παπαβασιλείου. Εκμεταλλευόμενο στα γρήγορα του πόδια, το πιο χαμηλό ευρωβάρος του. Μπασοκύρος. Καλουκίδης. Θα πάρει το screen, θα περάσει τρεις παίκτες. Έχουν επανέλθει οι παίκτες στον Respect στα 3 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα στον Παπαβασιλείου, φανταστική προσπάθεια. Αμυρίδης. Υπάρχει φάουλ, ένα από τα λιγοστά φάουλ, τα πάρα πολύ λίγα φάουλ που έχουν συμβεί. Φελουκίδης. Σε αυτόν χρεώθηκε το φάουλ. Jason σκέφτηκε για τρεις, αλλά θα εκτελέσει για τρεις. Φαινόταν ότι μπορούσε να πάει μέσα από εδώ πέρα, δεν μπήκε. 59-47 η διαφορά στους 12 παραμένει. Βασιλείου, ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Βλαντζής εναντίον Τζαφέρη. Ο Τζαφέρης με δεύτερη προσπάθεια δεν το καταφέρει. Σκλέπος έκατσε στον πάγκο. Θέση του Ρίκη Τζαφέρης που πήρε την μπάλα. Jason Χατζάκης. Ωραία πάσα στον Γλαντζή, δεν θα φτάσει σε αυτόν τελικά. Αξάς. Ωραία πάσα, πήγε να βγάλει πίσω από την πλάτη, δεν κατάφερε. Τελικά αποδέχει τον Αμυρίδη, επίδοξα. Επίδοξα, υπάρχει τέτοιο επίρρημα. Τέλος πάντων. Αυτό που υπάρχει είναι οι Phoenix οι οποίοι προσπαθούν πολύ και αποτυπώνεται και στο σκορ η προσπάθειά τους. Είναι στο μείον 12 τώρα. Θα γυρίσει, θα στοχίσει ενάντια σε δύο αντιπάλους ο Παπαβασιλείου. Jason θα πάρει την μπάλα στη δεξιά πτέρυγα. Ωραία πάσα στο Γλατζή. Τόσο μετά από μια
προσπίση για πάσα, δεν την έβγαλε. Ξεκινώσει το αντίπαλο, έκανε airball, ο Αμερίτης πήρε το rebound και ευστόχησε ο Χατζάκης σε ένα τρίποντο, η διαφορά ξανά στους 15. Αλλά είναι εκτός. Είναι ακόμα χαμένη η επίθεση για τους Phoenix. Και μέσα Νόλου πάσα στο γλατζί. Θα πω μια προσπίση Αμυρίδης. Θα γυρίσει, θα αστοχίσει. Υπάρχει ριμπάντο που Ζαφέρη, ο οποίος συγκρατεί και την μπάλα. Θα δώσει τώρα στον Πασακύρο, ο οποίος δεν έχει κάτι καθόλου στον πάγκο. Κουρασμένος, δώσει την πάσα στον Παπαβασιλείου. Η ρακέτα είναι καινή. 5 παίκτες στην περίπατο πρωτόρα. Δίνει το screen, τώρα βυθίζεται ο Παπαβασιλείου στη ρακέτα. Τώρα είναι 2 εναντίον 1, θα ξάσει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αλλιώς χαίρεται με τον Jason. Μέχρι μέσα θα φτωχίσει ο Λουζεράκης. Αυτός δεν έχει κάτι καθόλου. Ξάς. Θα πάει μέχρι μέσα. Ζητάει time out ο Σκλέπος. Υπάρχει jump. Η μπάλα είναι για την Φίνικα, της Phoenix BC, time out. Το χρόνο για αυτόν time out θα πραγματοποιηθεί τώρα. 64-47, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή μετά το time out. Ο Ζεράκης έχει κάτι στον πάγκο. Τώρα παίζουν και Τζαφέρης και Σκλέπος και Παπαβασιλείου στην ίδια πεντάδα. Σκλέπος θα πάρει την μπάλα, πάει να βγάλει την πάσα στον Τζαφέρη, δεν θα καταφέρει. Ρήμα για χρήμα. Ο Αμυρίδης θα περάσει πολύ κόσμο, δύο παίκτες. Θα βγάλει την πάσα μετά από ένα γύρο step. 66-47. Πελουκίδης. Πάρει το screen. Δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί το screen να πάει από εκεί πέρα γιατί τελείωνε το γήπεδο. Ήταν δίπλα στην baseline, χαθεί η μπάλα. Αρχίζει η κλέψιμο, ο Φελουκίδης πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Ξεχώνεται από τον πάγκο από τον Καλογεράκη, σουτ για 3 άστοχο, 5 με 4 είστε, φώναξε κάποιος από τον πάγκο τον respect. Βρέθηκε το ελεύθερο σουτ αλλά δεν μπήκε. Στην δουλειά της LeBron θα πάρει το σουτ, θα αστοχίσει και αυτός. Αξάς παραλίγο να πάρει το rebound. Μαχητικός ο Αξάς, αλλά παίρνει το σουτ, το σκλέπω. Το προβάδισμα ήταν ξεκάθαρα υπέρ του δεύτερου πραγματοφέντα. Μπάλα θα πάει στο σκλέπο ξανά. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Υπάρχει φάουλ από τον Γιώργο Αξά. 23. Που είναι για βολές. Η άβολη σιωπή του σπίτι δεν θα πάλι να σκεφτάσει τα όνειρά σας. Έστωχε στην πρώτη βολή ο Κάσος Κλέπος. Άστοχος στη δεύτερη μπάλα. Πήρε μια τροχιά. Κούπησε σχεδόν σε όλη την στεφάνη πέρα της βάσης της. Αλλά δεν μπήκε μέσα. Αστοχός, υπάρχει rebound. Σχολιάζω την τροχιά της μπάλας, τι κάνω, τέλος πάντων. Πασακύρος. Τον Αξά, θα πάρει το screen, θα το εκμεταλλευτεί, δεν υπάρχει αλλαγή στην άμυνα των respect. Το έχουμε δει πολύ λίγες φορές που συμβαίνει αυτό. Παπαβασιλείου με μεγάλη καμπύλη, άστοχος, υπάρχει rebound από τον ξένο.
Αμυρίδης, με ανοιχτό, αρκετά ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάει μέσα, Φελουκίδης, Σκλέπος. Μια ρυψοκίνδυνη πάση στη weak side που ήταν ο Μπασικύρος. Καλό passing game, μπάλα πάει ξανά στη ρακέτα. Ο Παπαβασιλείος θα γυρίσει, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound. Χρεώθηκε στο Τζαφέρι, έχω την εντύπωση. Μετά από σκαμπύλη εντός εισαγωγικών του Σκλέπου. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, ο Μυρίδης συγκρατεί την κατοχή. Θα δώσει την μπάλα στον Πετρούδη, ο οποίος θα στοχίσει. Αξάς, αναπομηχανής θεός, έχει πάει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα το καταφέρει. Πελουκίδης πάει μέχρι μέσα, άστοχος. Μάχεται για το επιθετικό rebound ο Σκλέπος. Και τώρα ετοιμάζεται να περάσουν αλλαγές. Γλατζής, Καλογεράκης θα αλλάξει τον Μπασακύρο. Και πρώτη φορά θα περάσει ο γκάρ τον Φίνιξ στον πάγκο. Πετρούδης έχει περάσει και έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Αρκετή ώρα. Ξένος μπορούσε να πάρει το τρίποντο ενδεχομένως και να βγάλει μια πάσα στον Γλατζή. Ο Πετρούδης δεν τα κατάφερε. Έχουμε περάσει το τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Καλογεράκης, Παπαβασιλείου. Καλογεράκης σταυρωτές, αρχισάς. Κατάφερε να τον περιορίσει επαρκώς μαζί με την υπόλοιπη ρακέτα. Για να μην σε πολλούς ο γκάρντ τον Φίνιξ. Και τώρα κλέβει και συγκρατεί ο Φελουκίδης. Ανοιχτό διάδρομο, έχει μπροστά του. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, 68-50. Ξένος θα κατεβάσει μια ακόμα επίθεση. Λατζής πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Η respect μετά από 38 λεπτά έχουν εκτελέσει μόλις ένα ζευγάρι ελεύθερων βολών. Έναντι 6 στις 9 βολές για τους Phoenix. Για 3, εύστοχο. Το 68-48 έχει γίνει αρκετά γρήγορα 68-53. Εξάς. Γλατζής μέχρι μέσα θα στοχίσει. Καλογεράκης κοιτάζει τον Παπαβασιλείου, ο οποίος καταφτάνει τελευταίος στην επίθεση. Καλουκίδης πάει μέχρι μέσα, πολύ σκληρό φάουλ, αντιαθλητικό από τον Αξά. Δύο βολές και κατοχή για Φίνιξ. Ένα καλό στοιχείο που μπορούν να ευστοχεί στην πρώτη βολή. Ένα καλό στοιχείο που μπορούν να κρατήσουν οι Phoenix είναι τα 15 επιθετικά rebound που έχουν έναντι 8, παρά τη διαφορά η οποία είναι στους 14 πόντους και εκεί θα παραμείνει. Κυρίως με τον Σκλέπο, αλλά όχι μόνο, να συμβάλλει σε αυτό το 15 ενδεικητικό για επιθετικά foul, τα επιθετικά rebound, με συγχωρείτε. Σκλέπος μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, λαμβάνοντας ωραία πάσα από τον Θελουκίδη. 68-66, 56. Τα καλά. Γλατζής για 3, άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Τζαφέρη. Φελουκίδης τώρα θέλει να τρέξει. Στο τελευταίο λεπτό έχουμε περάσει. Σκλέπος απορροφά τη δύναμη. Το βιολί του ο ψηλός στον Φίνιξ. 68-58 η διαφορά στους 10. Βολιδιά της Λεμπρόν θα δώσει την μπάλα στον Πετρούδη, ωραία πάσα στον Γλατζή. Υπό πολύ καλή πίεση, η οποία θα μεταφραστεί σε ένα ακόμα κλέψιμο για τους Phoenix. 14 κλεψίματα για Phoenix, 8 για respect. Και αυτό ένα καλό στατιστικό που μπορούν να κρατήσουν. Ένα καλό στοιχείο που μεταφράζονται στα στατιστικά. 24 τελευταία δευτερόλεπτα, ξανασυγκρατήσει την μπάλα. Ξαναπάρει τώρα την μπάλα.
όλη την επίθεση μόνο και ο Τζίμι από τον πάγκο. Γκλατζής, jump shoot άστοχο. Υπάρχει rebound, για να δούμε αν θα εκτελέσουν επίθεση. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Phoenix. Τζαφέρης, Σκλέπος. Ξανά Τζαφέρης, δεν θα εκτελέσουν τελικά επίθεση παίκτος των Phoenix. Τελικό 68-58. Οι respect κατάφεραν από πολύ νωρίς να ελέγξουν το ρυθμό και να καθιερώσουν μια δική τους διαφορά. Είχαν ένα αρκετά μεγάλο... ένα αρκετά μεγάλο νεκρό σημείο, όπως είχα νεκρό σημείο και εγώ που ξέχασα, έχασα τα λόγια μου, που κράτησε για πολύ μεγάλο μέρος, περίπου το 80% της τρίτης περίοδου. Κατάφεραν να σκοράρουν 5 ή 6 πόντους μέσα σε αυτό το... ναι, 6 πόντους σε αυτό το νεκρό σημείο. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους είχατε συμβολή στο να έχετε εικόνα και ήχο, από όλους τους παίκτες, από τους διαιτητές, από το staff, από τη διοργανώτρια αρχή, από τη γραμματεία, από το speaker, ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.